Γονείς και καθηγητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου της Καλαμάτας αντιδρούν στην απόφαση να μετατραπεί σε πρότυπο πειραματικό σχολείο. Είμαστε αντίθετοι όχι στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης προς Θεού. Είμαστε αντίθετοι όμως πάνω σε αυτό το θέμα, όπως έχει προκύψει, όπως πάει να γίνει εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά, χωρίς ενημέρωση, και με προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο σχολείο, από τη στιγμή που η πλειοψηφία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του σχολείου είναι αντίθετη. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Είμαστε η πλειοψηφία των γονέων, οι οποίοι δεν έχουμε ενημερωθεί καν, δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Παρόλο που ζητάμε ενημέρωση, δεν έχετε κανείς να μας ενημερώσει. Δεν μπορώ, εγώ αυτό εκεί από θέμα αρχής και μόνο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται δύο ή τρεις άνθρωποι να αποφασίζουν για 300-350 οικογένειες χωρίς να τις έχουν ενημερώσει, χωρίς να μας έχουν εξηγήσει τίποτα, χωρίς να μας έχουν πει με ποια κριτήρια πάρθηκε αυτή η απόφαση. Είναι μια απόφαση για την οποία, όπως σημειώνουν και οι γονείς αλλά και οι καθηγητές, δεν ενημερώθηκαν από κανέναν φορέα και μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει ακόμα μια αναλυτική ενημέρωση για το τι θα περιλαμβάνει η αλλαγή αυτή στο σχολείο. Πάμε απλά να χαρακτηρίσουμε και να βαφτίσουμε ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί σε υψηλότερα επίπεδα και στάνταρ, να του φορέσουμε απλά μια ταμπέλα μόνο και μόνο για να παρουσιάσουν κάποιοι έργο ότι κάνανε άλλη μια μεταρρύθμιση στην παιδεία. Θεωρώ απαράδεκτο ότι σαν γονείς ενημερωθήκαμε μέσα από δημοσιεύσεις που ήταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από κανέναν επίσημο φορέα. Δεν έχει γίνει καμία επίσημη διαβούλευση και πραγματικά δεν θέλω καν να μπω στη διαδικασία να κρίνω το όλο εγχείρημα γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε τι πάνε να κάνουν. Βρισκόμαστε εδώ για δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη φορά είχαμε έρθει να κάνουμε διαμαρτυρία για να μην προταθεί το σχολείο μας από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Από ό,τι καταλάβαμε δεν εισακουστήκαμε και τώρα ερχόμαστε δεύτερη φορά πάλι για διαμαρτυρία, γιατί το σχολείο μας κατά πάσα πιθανότητα έχει χαρακτηριστεί και θέλουμε να παγώσει αυτή η διαδικασία, να μην προχωρήσει ο χαρακτηρισμός ως πειραματικού, γιατί αυτό θα φέρει μεγάλες αναστατώσεις και ανακατατάξεις σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μας και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.